Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ακριβώς αλλαγή μελέτης, είναι μια βελτιστοποίηση της μελέτης, ναι. Η οποία ταλαιπωρεί καιρό τώρα αυτή η υπόθεση, την πόλη μας. Ναι. Είχαμε τονίσει και προεκλογικά και μετεκλογικά ότι δεν πρέπει να εγκλωβίσουμε την πόλη μας, την είσοδό της, με μια κατάσταση η οποία μπορεί να μην αλλάξει και ποτέ. Τι εννοώ δηλαδή. Εννοώ ότι στην είσοδο της πόλης προβλέπεται με την υπάρχουσα της προηγούμενης δημοτικής αρχής να γίνει ένας πολύ μικρός δρόμος, ο οποίος πιθανόν να είναι ύπαιστη κυκλοφορίας, αλλά ενώ ήταν πεζόδρομος στην κυκλοφοριακή μελέτη. Εμείς λοιπόν τι λέμε τώρα. Λέμε τώρα ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα στην πλατεία. Το μόνο που θέλουμε είναι να αλλάξουμε το υλικό ενός μέρους της πλατείας 5 μέτρα περίπου, έτσι ώστε όταν μετά την κατασκευή της πλατείας και όταν θα ρωστικοποιηθεί πια η κυκλοφοριακή μελέτη, γιατί ξέρετε ακόμα δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη στη σελίδα πάνω στην οποία χτίστηκε η μελέτη της πλατείας. Mm-hmm. Μόνη κυκλοφοριακή μελέτη που έχουμε είναι μόνο για την κατασκευή της πλατείας και τίποτα άλλο. Όταν λοιπόν κλείσει ο δρόμος κάτω από την εκκλησία, γιατί έτσι προβλέπει η μελέτη, και κλείσει και ο δρόμος Τυφαλάρου που είναι κεντρικός, θα πρέπει να καθίσουμε μετά κάτω και να δούμε με ποιο τρόπο θα λύσουμε το κυκλοφοριακό στην πόλη. Εμείς ως Δημοτική Αρχή τι θέλουμε, εάν απαιτηθεί να ανοίξουμε με ήπια κυκλοφορία Τυφαλάρου μονόδρομο, να μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε χωρίς να ξαναχρειάζονται νέα χρήματα από τους δημότες. Να είναι δηλαδή ευέλικτη η κατάσταση εκεί, με ένα νέο υλικό στο έδαφος, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τη διακίνηση, την κίνηση οχημάτων χωρίς να χρειαστεί ξανά να ξυλώνουμε και να ράβουμε με χρήματα των δημοτών. Έχετε απόλυτο δίκιο, προετοιμάζεται στην ουσία το έδαφος για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί. Αλλά επειδή είσαστε του χώρου και του επαγγέλματος, δεν θα έπρεπε με βάση και την κατασκευή, την ανάπλαση της πλατείας, να έχει γίνει ήδη η μελέτη για το πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό μετά? Αυτό είναι κάτι που φωνάζαμε ως αντιπολίτευση. Γι' αυτό σας ρωτάω. Δύο χρόνια τώρα. Δύο χρόνια. Ότι βασίστηκε μία μελέτη, η οποία θα πρέπει να σας πω τη διαφορά της προηγούμενης δημοτικής αρχής με της νέας, είναι ότι εμείς ακόμη και για μια βελτιστοποίηση της πλατείας, περάσαμε Δημοτική Επιτροπή και περνάμε και Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Ενώ η μελέτη της κεντρικής πλατείας δεν πέρασε ποτέ από Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε σε κλειστά γραφεία των 5 ανθρώπων μιας Οικονομικής Επιτροπής της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, χωρίς να ανοιχθεί καθόλου το πώς θα κατασκευαστεί η πλατεία. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Ναι. Τώρα λοιπόν εμείς το ανοίγουμε όλο αυτό. Λέμε ότι κακώς που δημιουργήθηκε μια κατάσταση χωρίς να υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη. Ναι. Απλά να σας θυμίσω ότι για να εγκριθεί η μελέτη χρειαζόταν μια κυκλοφοριακή μελέτη και χρησιμοποιήθηκε η μελέτη του 2009 από την κυρία Χορηδιανίτη, που δεν έχει καμιά σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, μόνο και μόνο για να βάλουμε κάτι στο φάκελο. Εμείς λοιπόν, επειδή βρήκαμε μια τέτοια κατάσταση, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε και το πιο ανώδυνο, γιατί η πλατεία προχωράει με γοργό ρυθμό, είναι να αλλάξουμε, γι' αυτό λέμε βελτιστοποίηση και όχι αλλαγή μελέτης, να αλλάξουμε το υλικό στα 6 μέτρα της Φαλάρων, έτσι ώστε αν αύριο, μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, ή μετά και αμέσως με την κατασκευή της πλατείας, δούμε με τους φορείς, με την αντιπολίτευση, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ότι απαιτείται να γίνει μονόδρομος ή διπλός δρόμος Φαλάρων ήπιας κυκλοφορίας, να μην χρειάζεται να αλλάξουμε το υλικό, που το υλικό που προβλέπεται τώρα στη μελέτη δεν επιτρέπει την κίνηση των οχημάτων πάνω σε αυτό. Άρα η μόνη αλλαγή, λέτε, που συζητήθηκε είναι το συγκεκριμένο υλικό. Να είναι τέτοιο και ευέλικτο που να μπορεί αργότερα να γίνει μια αλλαγή. Δεν θα αλλάξει κάτι. Ακριβώς. Ούτε σε διαπλάτηση δρόμου, ούτε σε διαπλάτηση πεζοδρομίων. Αυτά παραμένουν ως έχουν. Κοιτάξτε. Το πεζοδρόμιο το οποίο υπάρχει στην ανατολική μεριά της πλατείας, ναι, που αυτή τη στιγμή είναι περίπου 3,60, η μελέτη προέβλεπε να γίνει 1,5 μέτρο. Και στο 1,5 μέτρο να κινούνται αυτοκίνητο. Επειδή αν περπατήσει κάποιος σε αυτό το πεζοδρόμιο θα δει ότι σε πολλά σημεία στο 1,5 μέτρο υπάρχουν σκαλιά για να ανεβαίνουν στα μαγαζιά λόγω της διαφοράς υψομέτρου, κινδυνεύουμε να υπάρχει πεζοδρόμιο του μισού μέτρου και του 1 μέτρο. Ναι. Εμείς λοιπόν προτείνουμε να παραμείνουν τα πεζοδρόμια όπως είναι και να υπάρχει 6 μέτρα αυτό το υλικό, έτσι ώστε να το μπορούμε να το κάνουμε αύριο το πρωί ή πεζόδρομο ή μονόδρομο ή διπλοδρόμο. Αυτό θα το αποφασίσουμε μέσα από την κυκλοφοριακή μελέτη
με όλους τους φορείς, με Δημοτικό Συμβούλιο, με όπως Δημοτικό Συμβουλίο και φυσικά με εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία θα λύσει το κυκλοφοριακό της λύσης. Μάλιστα. Με βάση αυτές τις αλλαγές θα ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί ή θα πρέπει να περιμένουν κι άλλο εκεί οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι? Όχι, όχι. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Mm-hmm. Δεν αλλάζει τίποτα το χρονοδιάγραμμα. Ωραία. Η παράταση που έχει λάβει ο εργολάβος είναι για τον Νοέμβριο του 2024. Ναι. Σας θυμίζω ότι η υπογραφή αυτή της μελέτης της κατασκευής έγινε το Μάρτιο του 2023. Μέχρι που παραλάβουμε εμείς δεν είχε γίνει σχεδόν τίποτα στην πλατεία. Mm-hmm. Γιατί υπήρχαν πολλά προβλήματα τα οποία δεν είχε δει η προηγούμενη δημοτική αρχή. Νομίζω ότι μέσα σε 3-4 μήνες η πλατεία έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Και λύνοντας και αυτό το πρόβλημα με την αλλαγή του υλικού, που ξέρετε σε τέτοια έργα θα πρέπει να σας πω ότι αυτά τα υλικά μπορούν να τα αλλάξουμε κατά τη διάρκεια της κατασκευής με την συνεννόηση με την επιβλέψουσα υπηρεσία. Ναι. Ευτυχώς όμως εμείς εδώ έχουμε να κάνουμε με μια προηγούμενη δήμαρχο και μια προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία σε κάθε τι που προσπαθούμε να βελτιώσουμε φέρνει εμπόδια, πηγαίνει στις υπηρεσίες, κάνει καταγγελίες, κάνει χαρτιά και αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει και εμείς να είμαστε όσο το δυνατόν καλυμμένοι γίνεται, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε την εργασία που είχαμε οι ίδιοι όταν ήμασταν εμείς στην αντιπολίτευση. Μάλιστα. Εσείς να προσπαθείτε για το καλύτερο και να είσαστε σε όλα εντάξει. Υπάρχει μια πληροφορία, κύριε Δημαρχέ, διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνονται κάποιοι έλεγχοι εκεί στο Δημαρχείο και στις υπηρεσίες. Ναι, πριν από λίγο έφυγε για τρίτη φορά το ΕΣΚΑ, το ΙΚΑ από το Δημαρχείο. Ήρθε για τρίτη φορά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα να κάνει έλεγχο στο Δήμο και τις υπηρεσίες. Θα πρέπει να σας πω ότι την πρώτη φορά, λόγω μιας αστοχίας που υπήρχε, επιβλήθηκε ένα πρόστιμο στο Δήμο, όπως γίνεται σε κάθε δημοτική αρχή. Αυτό λύθηκε όμως. Ήρθε ξανά το ΙΚΑ μετά από 10 σχεδόν μέρες, χωρίς να βρει κανένα έβριμα. Και πάλι ξανά, σήμερα ήρθε πάλι να ξαναρωτήσει για τα ίδια πρόσωπα και για τα ίδια πράγματα. Ναι. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι μετά από διάλογο με τους ανθρώπους εδώ, οι οποίοι ήταν και φιλικοί και τα λοιπά, δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους προς Θεού και τις υπηρεσίες και όλοι ευπρόσδεκτοι είναι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Θα πρέπει να σας πω ότι ήξεραν και λεπτομέρειες, πού δουλεύει ο καθένας, σε ποιο γραφείο είναι, πώς δουλεύει, που σημαίνει ότι αυτός που ο οποίος καταγγέλει, γιατί μετά από καταγγελίες γίνανε αυτά, ξέρει πάρα πολύ καλά το Δήμο, πώς είναι, πώς δουλεύει, ποιοι δουλεύουν και πού δουλεύουν. Ναι. Δυστυχώς όμως για μια ακόμη φορά δεν βρέθηκαν εμβλήματα. Και ελπίζω να σταματήσει κάπου εδώ, γιατί οι εκλογές τελειώσανε, τα αποτελέσματα ήταν συγκεκριμένα, οι δημότες επέλεξαν μια νέα δημοτική αρχή να κάνει τη δουλειά της και νομίζω ότι αυτές οι καταγγελίες, ακόμη και να είναι, μόνο προβλήματα και δυστύχημα στο Δήμο μας είναι. Ναι, δόθηκε κάποια απάντηση γιατί τρεις φορές μέσα σε ένα μήνα οι συγκεκριμένες καταγγελίες στον ίδιο Δήμο, στην ίδια υπηρεσία? Όχι. Όχι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πιέζουν με ανώνυμες καταγγελίες και συγκεκριμένες πληροφορίες από ό,τι κατάλαβα να έρθουν και να κάνουν έλεγχο υπηρεσίες. Που μάλιστα, πολύ καλά κάνουν τη δουλειά τους. Ναι, αλλά δεν βρίσκουν και τίποτα μετά όμως. Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μάλιστα, καλή καλά συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.